έγινε κάτι πολύ περίεργο. Πήγα εκεί, μιλούσαμε όλοι. Σε μια φάση ο Δημήτρης σηκώστηκε πάνω, μου είπε να καθίσουμε κάπου μαζί και πήγα. Μετά μας ακολούθησε ο Γιώργος, ρε. Και έκατσε. Μαλλιά το τεχνικό σκηνό. Ναι, έτσι κάνει ο Τζόρτζ. Και είχα τον Δημήτρη από εδώ και τον Γιώργο από εδώ. Ωραία. Αυτό μπορεί να γίνεται. Κοίτα, μπορεί να σε νιώσει σωτηρία που σε όλα τα ραντεβού με τον Νίκο πεταγόταν και ένα κόρκο από πάνω. Όχι, ρε, περίμενε εσύ. Και σηκώστηκε και έφυγε ο Δημήτρης. Τα δύο ενδιαφέροντα εννοεί ότι ήταν. Κατάλαβες. Έτσι κάνει και ο Δημήτρης. Έτσι είναι ο Δημήτρης. Εντάξει, εγώ. Είχα άβολα. Ναι, επειδή κι εγώ δεν τους ξέρω. Απλά μου είπε να μιλήσουμε, μετά ήρθε ο Γιώργος. Τι θα του πω, φύγε. Γιατί να του πω, φύγε. Είμαστε όλοι εδώ όλοι μαζί. Μπορεί να τσαντίστηκε με τον Γιώργο ότι δεν σεβάστηκε ο Γιώργος ότι ήθελε να σου μιλήσει και ότι ήρθε. Μπορεί. Δεν ναι, αλλά δεν θα του το έλεγε. Αλλά Γιώργο, το έχει πει πολλές φορές. Τον είδα να φύγει και δεν ξέρω. Και άμεσα το έχει πει. Τον είδα να φύγει και δεν ήθελα να φύγει. Και δεν ήξερες αν πρέπει να κάτσεις με τον Γιώργο ή να φύγεις να πας να ακολουθείς τον Δημήτρη. Ναι. Και έμεινες με τον Γιώργο. Ναι. Και εμένα μια φορά ήμουνα με τον πρόδρομο. Δεν τρέχουμε πίσω από άντρες, συγγνώμη. Δεν θα τρέξω πίσω του μήνε κάτι κάτσε. Δεν έκανα και κάτι κακό. Αν έκανα κάποιο λάθος, μπορεί και να... Δεν έκανες. Απλά ο κόρκας χώνεται παντού. Και τον Δημήτρη τον κόβει πάντα. Δηλαδή, και εγώ που μιλούσα με τον Δημήτρη, πάλι ήρθε, μας έκοψε, πάλι έκανε τα τέντ. Και με σένα τώρα, γενικά, έχει κουραστεί κάπως εδώ. Ο Κόρκας είναι το παιδάκι που προσπαθεί να βρει παρέα και πάει από εδώ και από εκεί. Μπορεί γι' αυτό να τον. Ο Γιώργος. Μιλήσα τώρα όμως με τον Γιώργο, είπατε. Ναι, ήταν ωραία με τον Γιώργο, αλλά δεν ξέρω γιατί. Σκεφτόμουν πώς ένιωθε ο Δημήτρης. Εσύ και εγώ έχω υπάρξει με τον πρόδρομο και είχε μείνει μόνος το Δημήτρης και το λέει ο πρόδρομος έλα. Και λέει ο Δημήτρης δεν θέλω να μπερδέψω την Έμιλη. Και λέμε τι να μπερδέψεις, έλα κάτσε εδώ ας πούμε. Ή έχει τύχει να είναι η Αλεξάνδρα με τον Τζέισον και μετά να έρθει και ο Δημήτρης που είναι οι δύο επιλογές της κατάλαβες. Αυτά γίνονται και μπορεί και κάποια στιγμή να μείνετε σε ένα σπίτι εσύ ο Κόρκος και ο Δημήτρης ας πούμε. Ρε, εγώ δεν είχα πρόβλημα να τους μιλώ και τους δύο. Απλά εγώ τη στιγμή που ένιωσα άσχημα ήταν όταν έφυγε. Γιατί. Εντάξει.